Με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον κύριο Βασίλη Ψαθά, υποψήφιο με το Μέρα 25 στη Μαγνησία. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Ψαθά. Καλώς σας βρήκα. Είναι, ξέρετε, από εκείνες τις φυσιογνωμίες που αποτυπώνονται στα ωραία της ψυχής μας, γιατί πάντα χαμογελούν, γιατί παρότι είναι από ποια ηλικία στο αμαξίδιο. Σε αναπηρικό αμαξίδιο, σχεδόν από γέννησή μου. Η πάθηση είναι από τότε που γεννήθηκα. Είναι σταδιακά εκφυλιστική, οπότε από τα 18 και μετά είμαι μόνιμα σε αναπηρικό αμαξίδιο. Προλάβατε, τρέξατε ως παιδί, παίξατε ή πάντα με ένα πρόσεξε, με ένα μη. Ποτέ δεν έτρεξα, αλλά βάδιζα, ήμουν όρθιος, η τεχνολογία τότε δεν ήταν τόσο εξελιγμένη όσο σήμερα και δεν υπήρχε θεραπεία. Έχετε κάτι να κουμπάτε, να πιάνεστε, να ευελπιστείτε ότι μπορεί να αλλάξει? Υπάρχει θεραπεία, η οποία την παίρνω και ουσιαστικά σταματάει την εκφύλιση της πάθησης και υπάρχει και με άλλη μια θεραπεία, πιο γνωστή το ζόλγενσμα που λέγεται, την οποία έκανε ο Παναγιώτης Ραφαήλ, ο γνωστός σε όλους με τον Έρανο, η οποία δεν τη δικαιούμε γιατί λόγω ηλικίας δεν θα με ωφελήσει και τόσο πολύ και είναι και ακριβή και δεν... Έχετε περιουσία να εκποιήσετε για να την κάνετε? Περιουσία δυστυχώς δεν έχω. Φτωχόπεδο που λέμε. Οι γονείς μου, ο παπάς μου ελεύθερος επαγγελματίας, η μητέρα μου πολίτρια δούλευε σε σούπερ μάρκετ και ο αδερφός μου με την ίδια πάθηση, με μεγάλη αναπηρία κι αυτός, και έχουμε και μια μικρή αδερφή, οπότε όχι, δεν μας περισσεύουν. Το ρώτησα με αυτόν τον κοινικό τρόπο για να κοινικός. Δείξω πως αν δεν έχεις λεφτά, είσαι καταδικασμένος. Δεν μπορείς να ελπίζεις. Ναι, δυστυχώς. Δηλαδή, δυστυχώς, ναι. Λέει, θα μπορούσα να κάνω αυτή τη θεραπεία αν είχα λεφτά. Αν είχα λεφτά. Τι έχετε σπουδάσει? Έχω σπουδάσει παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης και έχω δώσει κατατακτήριες και είμαι φοιτητής στη νομική στο Απιθύτα αυτή τη στιγμή. Αλλά εργάζομαι παράλληλα. Προς τα εκεί πάει η καρδιά σας? Γιατί φέτος πρωτοδιοριστήκατε, είστε διδάσκετε σε παιδιά δημοτικού, είστε στην πέμπτη δημοτικού. Είμαι στην πέμπτη δημοτικού. Είστε στη Βάρκιζα, είστε στην Αθήνα, Βάρκιζα, αλλά έχετε κάνει αναπληρωτή σε πολλές περιοχές. Έχω κάνει αναπληρωτή σε Λαμία, Χίο, Μυτιλίνη, έχω γυρίσει την Ελλάδα. Όρεξη να όπως τόσοι άλλοι αναπληρωτές. Νιώθετε ότι η καρδιά σας χτυπάει πιο πολύ... Για την νομική. Για την νομική. Το όχι, απλά μου αρέσει η γνώση. Τόσα χρόνια που δεν διοριζόμουν, παράλληλα με τα μαθήματα που έκανα σε αλληλεγγύη, γιατί πιστεύω ότι μόνο με την αλληλεγγύη θα φύγει η κοινωνία μας από αυτό το ζόφο που την έχει περικυκλώσει. Έκανα μαθήματα και ταυτόχρονα διάβαζα, έδωσα κατατακτήριες και είμαι φοιτητής στο Αριστοτέλειο, γιατί μου αρέσει η γνώση. Θα μείνετε στην εκπαίδευση, συνεπώς. Θα μείνω στην εκπαίδευση. Σας αγαπούν οι μαθητές σας? Οι μαθητές μου με λατρεύουν όπως τους λατρεύω κι εγώ. Τι αγαπούν σε εσάς? Τι αγαπούν σε μένα? Επειδή διορίστηκα τότε με τον COVID, οι πρώτοι μαθητές μου ήταν παιδιά που ζούσαν στο παιδικό χωριό ΣΟΣ, χωρίς γονείς. Οι επόμενοι μαθητές μου ήταν μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας στο διαδικτυακό στοιχείο και στη Μυτιλίνη. Και αυτοί που έχω τώρα είναι οι περισσότεροι παιδιά μεταναστών. Τι αγαπούν σε μένα? Αγαπούν τη διαφορετικότητα, που είναι και αυτοί οι ίδιοι διαφορετικοί. Αγαπούνε το ότι βλέπουν ότι μπορούν να παλέψουν και να αλλάξουν τα πράγματα και βλέπουν μία ελπίδα. Η ελπίδα που έχει καθεί τόσα χρόνια από την υπογραφή των μνημονίων και έπειτα στη χώρα μας, οι μαθητές μου τη βλέπουν σε μένα. Θέλω να πιστεύω και μου το λένε και οι ίδιοι. Σας έχει εκπαιδεύσει η ζωή να αναγνωρίζετε πιο εύκολα τον πόνο στα μάτια και στην ψυχή του άλλου? Με έχει εκπαιδεύσει η ζωή να αναγνωρίζω πιο εύκολα ποιος πονάει, ποιος είναι στο περιθώριο. Γιατί καλός ή κακός, η ελληνική κοινωνία, υπάρχουν ομάδες με ευθύνη της πολιτείας που τις έχει θέσει στο περιθώριο. Και αυτός είναι ο λόγος που κατεβαίνω και στην πολιτική. Είναι η πρώτη ενασχόλησή σας πάντα με τα κοινά? Πάντα ασχολούμουν με τα κοινά. Πάντα... Ενώ ως υποψήφιος? Ως υποψήφιος, ναι. Αλλά γιατί με το Μέρα 25? Γιατί με το Μέρα 25? Γιατί σε μια περίοδο που όλη... σε μια περίοδο που όλη η κοινωνία διαλύεται, ο κοινωνικός ιστός διαλύεται, το Μέρα 25 είναι αυτό που δίνει λύσεις με ειλικρίνεια
και αποδέχεται στο 100% τη διαφορετικότητα. Σε μεγάλο βαθμό. Αν μπει κάποιος και διαβάσει το πρόγραμμά του, θα δει ότι όλα μπορούν να είναι αλλιώς. Είναι το σύνθημα. Αρκεί όμως αυτό για να συστρατευτεί κάποιος με ένα κόμμα. Θέλω να πω, δεν πρέπει να γνωρίζει και το πρόγραμμα για αυτά που είναι ζωτικά πεδία στη ζωή των ανθρώπων, όπως είναι η οικονομία. Το λέω γιατί έγινε όλη αυτή η συζήτηση για την οικονομία. Άκουσα και τις δηλώσεις που έκανε και από εδώ ο κύριος Βαρουφάκης και έχουμε και εμείς κάνει αρκετές συζητήσεις, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Τα ξέρετε αυτά, συμφωνείτε με αυτά? Συμφωνώ με το γεγονός ότι και δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας αυτό, αν είναι να μιλήσουμε αντικειμενικά γεγονότα, ότι τα μαγαζιά κλείνουν, το βλέπετε κι εσείς, σε όλη την Ελλάδα, ότι οι νέοι, αν δεν έχουν 5.000 ευρώ να κάνουν μεταπτυχιακό για να βρουν δουλειά, μένουν άνεργοι. Συμφωνώ με το γεγονός που το λέει και το Μέρα 25, ότι όλοι με πτυχία άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν σεζόν και delivery σε συνθήκες γαλέρας, διακινδυνεύοντας ακόμα και τη σωματική τους ακαιρεότητα. Και το Μέρα 25 έρχεται πάνω σε αυτό το πεδίο να δώσει μια λύση, όχι με επανάσταση, όχι με κάτι έξτρα ριζοσπαστικό, με κάτι εφαρμόσιμο που μπορεί να γίνει και το επιτρέπουν τα πλαίσια και του ευρωπαϊκού γίγνεσθε και του ελληνικού. Μάλιστα. Για τα χαρακτηριστικά της δικής σας υποψηφιότητας ακούσαμε. Και έτσι όσο συμπυκνωμένα γινόταν, είδαμε τη διαδρομή της ζωής σας. Το Μέρα 25 ευεργετήθηκε ή όχι από το θόρυβο με την περίφημη Δήμητρα, με αυτό το σύστημα που προτείνει, στην περίπτωση όπως διευκρινίζει και εκείνος που κάτι πάει στραβά με τις τράπεζες και προτείνει το σύστημα Δήμητρο επικεφαλής σας? Το Μέρα 25 δεν λέει ότι το Δήμητρα θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά με τις τράπεζες. Το Δήμητρα είναι άμεσα εφαρμόσιμο μέσω του TaxisNet και μιλάει για τις ανθρώπινες συναλλαγές να γίνονται ηλεκτρονικά. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ότι βγαίνουμε με την παρέα μας έξω, θέλουμε να φάμε, πάμε να πληρώσουμε ο καθένας τα δικά του. Πλέον όλες οι συναλλαγές σχεδόν είναι με κάρτα. Αν αυτό. Τώρα πλέον δεν γίνεται να μεταφέρω τα λεφτά από την κάρτα μου στην άλλη κάρτα, μόνο μέσω διατραπεζικά και θα μου κρατήσει και προμήθεια. Αυτό με το Δήμητρα λύνεται. Και το επεξεργάζονται και άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Ελλάδα που το λέει αυτό και το προτείνει το Μέρα 25. Είναι. Αν θέλετε τώρα τη γνώμη μου για το αν ευεργετήθηκε, ευεργετήθηκε για ένα λόγο. Γιατί έμαθε ο κόσμος για το πρόγραμμα του Μέρα 25. Γιατί αλλιώς το Δήμητρα υπήρχε στο πρόγραμμά του εδώ και καιρό, αλλά τώρα έγινε γνωστό. Το έφερε στη συζήτηση τα κόμματα αυτή τη στιγμή, τα αντίπαλα εντός εισαγωγικών, το φέρναν στη συζήτηση. Μάλιστα. Οπότε κάτι μάθαμε. Πολύ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ψαθά, εγώ ευχαριστώ.